Πάμε στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε και τον Γιώργο Λακόπουλο, δημοσιογράφο, καλό γνώστη έτσι, του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Καλησπέρα Γιώργο και σε σένα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα Γιώργο. Έχουμε πάνελ φωτιά. Κρίμα που δεν είσαι live. Δυστυχώς δεν έχω εικόνα, αλλά σας ακούω καθαρά. Χαίρομαι πολύ. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Είπε πριν και ο Μανώλης Κοτάκης την ανάγνωσή του για τα όσα συμβαίνουν κυρίως στο κυβερνητικό στρατόπεδο και το τι σημαίνει αυτό για την δεξιά αλλά και για την ανάδειξη άλλων πιο υπερσυντηρητικών, θα πω εγώ, δυνάμεων, για να είμαι ευγενική. Ακούσαμε και το Θανάση Λάλα και την ανάγνωση του ότι πλέον δεν υπάρχει ακριβώς ιδεολογία, μαλώνουν για πολιτικές και για ρεαλιστικές λύσεις, αλλά αυτές δεν φτάνουν στον κόσμο. Και θέλω να έρθω σε εσένα να το εξειδικεύσω. Έκανε πριν, έβαλε τα κριτήρια ενός καλού ηγέτη ο Θανάσης ο Λάλας. Θέλω να μου πεις, αυτή τη στιγμή η κεντροαριστερά έχει εκείνους τους ηγέτες που θα μπορούσαν να κάτσουν κάτω, να συζητήσουν και να συγκλίνουν, ώστε ενδεχομένως να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν την αποδυναμωμένη πλέον Νέα Δημοκρατία? Εάν μιλάμε για τα κόμματα και τους επικεφαλής τους σήμερα, νομίζω ότι οι ηγέτες με την έννοια του πρωθυπουργήσιμου, με την έννοια του ανθρώπου ο οποίος θα πάρει το κόμμα του από την αντιπολίτευση και θα το πάρει στην κυβέρνηση, δεν υπάρχουν. Στον ευρύτερο χώρο θα έλεγα ότι ο πολιτικός που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ή μάλλον που έχει τρία χαρακτηριστικά τα οποία τον καθιστούν ενδεχομένως κατάλληλο για τέτοιο ρόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Με συγχωρείτε. Έχει εμπειρία πρωθυπουργού μόλις στα 50 του. Κυβέρνησε με έναν τρόπο ο οποίος είχε λάθη, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά πάσα εδώ ήταν έντιμος, ήταν ακέραιος, δεν είχε στίγματα ηθικά. Και βεβαίως έχει μια επάρκεια, έχει επάρκεια στο δημόσιο λόγο του, έχει συγκροτημένη δημόσια παρουσία, έχει σκηνική παρουσία εντυπωσιακή, στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλο στέλεχος του ευρύτερου χώρου. Ο κ. Τσίπρας όμως προς το παρόν φαίνεται ότι είναι πολύ μακριά από να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ο απομηχανής θεός που ανέφερε ο κ. Κασελάκης σήμερα ή άλλος. Κατά λοιπά, τα πρόσωπα τα οποία κυριαρχούν στις ηγεσίες, στις ηγετικές ομάδες των κομμάτων της κεντροαριστεράς έχουν πρόβλημα ηγετικότητας, έχουν πρόβλημα δηλαδή καταλληλότητας για ένα ρόλο που θα τους καθιστούσε εκφραστές ενός ευρύτερου, μιας ευρύτερης συσπήρωσης. Στο σημείο ξανά, ικανής να δημιουργήσει πλειοψηφίες, ικανής να αποσπάσει πλειοψηφίες στις επόμενες εκλογές. Νομίζω ότι η κεντροαριστερά θα περάσει πολύ δύσκολα στο επόμενο διάστημα. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, είναι προφανές ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα καταφέρει να μείνει στη θέση του και θα δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Γιατί το λες? Έχει ο κύριος Ανδρουλάκης επιδείξει εντυπωσιακά οργανωτικά έτσι, αντανακλαστικά. Αυτό ήταν μια άποψη για τον κύριο Ανδρουλάκη, η οποία όμως διαψεύστηκε. Αν δει κανείς ότι από τους τρεις ευρωβουλευτές που έβγαλε, δεν είναι κανένας δικός του. Ο κύριος Μανιάτης δεν είναι δικός του που τον επέλεξε και για επικεφαλής? Δεν νομίζω. Ο κ. Μπανιάτης έχει μια δική του πορεία. Παλαιότερα ήταν κοντά στον κ. Παπανδρέου, στον Γιώργο Παπανδρέου. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που θα λέγαμε στην τάση, στην ομάδα ή δεν ξέρω τι άλλο, Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης ξέρουμε καλά ότι έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τον γραμματέα του κόμματος, τον κ. Σπυρόπουλο, ναι. Και απέτυχε παταγωδώς. Πέρα από εκεί, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν και τα άλλα δύο κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν δείτε τις επικρίσεις, παραπέμπουν σε ιδρυτικά στοιχεία των τριών κομμάτων, δηλαδή θέτουν θέμα ταυτότητας. Στην περίπτωση μάλιστα του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι προφανές ότι έχει πλέον απέναντί του τη δυναστεία Παπανδρέου, την οικογένεια Παπανδρέου. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να επιβιώσει.
Γιώργο, δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω άλλο. Αλλιώς θα πήγαινε ήδη σε συνέδριο, εκτός αν την Τετάρτη πότε έχει μια συνεδρίαση. Ναι. Θα προκηρύξει συνέδρια και θα πάει σε αναμέτρηση με τους αντιπάλους του. Μάλιστα. Αν δεν το κάνει αυτό, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το σκέφτεται. Νομίζω ότι θα φαρεί λίγο περισσότερο και όταν περάσει το καλοκαίρι και τελειώσουν και τα μπάνια, θα αντιμετωπίσει ένα κλίμα σοκομματικό το οποίο θα καθιστά πολύ δύσκολη τη θέση του. Αν μη τι άλλο, γιατί δεν πρέπει να μας διαφεύγει στις αναλύσεις μας ότι σε αυτές τις εκλογές και τα τρία πρώτα κόμματα έχουν προβλήματα, γιατί και τα τρία απέτυχαν. Περάσανε κάτω από το πύχη που τα ίδια έθεσαν. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέτυχαν στους στόχους που τα ίδια έθεσαν. Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει και τον κύριο Κασελάκη, βέβαια, ο οποίος τον άκουσα σήμερα να μιλάει με ύφος, με αντίληψη, με διατυπώσεις νικητή, σαν να έχει κερδίσει. Εδώ είναι προφανές ότι πέραν το ότι έχασε και σε ψήφους, δεν λειτουργήσε αυτό που είναι αυτονόητο για κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν λειτουργήσε το εκκρεμές, δηλαδή. Όσοι φύγανε από την κυβέρνηση, από την να πάνε στους απέναντι. Δεν πέρασαν σε αυτό. Γιώργο Λακόπουλε, να σε ευχαριστήσω θερμά. Δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω άλλο. Διακρίνω έναν πονόλεμο. Εύχομαι. Συγγνώμη, έχω ένα πρόβλημα. Λυπάμαι πολύ. Εύχομαι γρήγορα περαστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Χαρά μας να τα πούμε άμεσα στο στούντιο όταν ξεπεράσει και το πρόβλημα. Έρχομαι εδώ. Είπε ο Γιώργος Λακόπουλος. Ναι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και δύο. Και εσύ το είπες και εσύ το είπες. Υπάρχει ζήτημα ταυτότητα στα κόμματα. Ναι. Και δεις τα τρία μεγάλα κόμματα. Μεγάλα, μικρομεγάλα, μικρομεσαία, ό,τι είναι πλέον. Αυτή η ταυτότητα, αν ήταν στο δικό σου χέρι, Μανώλη Κοτάκη, ναι, προφανώς θα ήθελες μια δεξιά, κανονική δεξιά. Το καταλαβαίνω. Αυτό το είπες και νωρίτερα, για να μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο και να μην πάνε πιο πέρα. Όχι καθαρό, Έμι. Η κριτική που ασκώ δεν είναι να είναι κάτι ανώθευτο. Και στο παρελθόν όλοι οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας έκαναν ανοίγματα στο κέντρο. Το ζήτημα είναι να μην αλλάζεις το κέντρο βάρους. Να μεταλλάσσονται. Ναι, αυτό είναι. Διότι όλη η ιστορία των ευρωπαϊκών κομμάτων μας δείχνει ότι όποιος μεταλλάχθηκε, είτε τον λέγανε Σρέντερ, είτε τον λέγανε Μπλερ, είτε τον λέγανε το Πάσοκ του κυρίου Σιμίτη, διαλύθηκαν τα κόμματα αυτά. Να, οι εργατικοί. Ο τρίτος δρόμος είδαμε. Έρχονται οι εργατικοί στην εξουσία μετά από 14-15 χρόνια. Αυτή είναι η κριτική που ασκώ. Έρχομαι και σε σένα, Θανάση Λάλα. Τι πρέπει να γίνει για να επιστρέψει η πολιτική και η ιδεολογία στην κουβέντα? Είπες ότι οι ηγέτες με τα χαρακτηριστικά που έβαλες εσύ δεν υπάρχουν. Από την άλλη, έχουμε τρία κόμματα τα οποία αναζητούν τον βηματισμό τους. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία μπορεί να λέει ναι, εγώ είμαι πρώτη. Προφανώς η ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να λέει ναι, αλλά εγώ παρέμεινα δεύτερος. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πει ναι, αλλά εγώ έβαψα τη μισή Κρήτη πράσινη, ας πούμε. Στο διατάφτα. Η αλήθεια. Η αλήθεια. Αφού δεν υπάρχει αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι απέτυχες. Άμα δεν το αποδεχτείς, δεν μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω. Πρέπει καταρχάς να κάνεις τη σωστή ανάλυση. Αν δεν κάνεις τη σωστή ανάλυση, δεν μπορείς να κάνεις σύνθεση. Mm-hmm. Η σωστή ανάλυση σήμερα είναι ότι και τα τρία κόμματα, κατά τη γνώμη μου, έχουν αποτύχει. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης είναι στην εξουσία, οπότε δεν τίθεται θέμα, γιατί αν ήταν και οι εκλογές, οι κανονικές εκλογές, θα έπρεπε να παραιτηθεί. Η επόμενη μέρα θα παραιτεί το άνθρωπος μετά από 13 μονάδες που έχει χάσει. Είναι ευρωεκλογές, έχει ένα περιθώριο άλλα τρία χρόνια. Τα δύο κόμματα, το δεύτερο και το τρίτο, ναι, το αν συμπορευτούν. Δεν πρόκειται να συμπορευτούν αυτά τα δύο κόμματα. Γιατί για να συμπορευτείς πρέπει να εγκαταλείψεις τον εγωισμό σου. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή οι ηγεσίες δυσκολεύουν. Άρα είναι εγωιστικό το ελαττήριο. Είναι εγωιστικό το ελαττήριο που τους αποτρέπει. Από τη στιγμή που αποδέχεσαι να συμπορευτείς, πάει να πει ότι πρέπει να δώσεις θέση ή να σου δώσουν θέση. Πρέπει κάποιος να φύγει ή να φύγουν και οι δύο. Ποιος θα φύγει? Σε κάθε ελληνικό κόμμα αυτή τη στιγμή παρατηρείται η εξής ιδιορυθμία. Είναι δύο κόμματα στη συσκευασία του ενός. Δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν δύο τάσεις. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δύο τάσεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν 13 τάσεις. Αυτό το οποίο. Νομίζω υπάρχει μία τάση πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Κοτάκη. Εδώ μεγαλώσαμε σε μία χώρα από τη μεταπολίτευση. Έχουμε φέτος στα 50 χρόνια τη μεταπολίτευση, που η χώρα είχε δύο βασικά κόμματα, που το ένα εναλλασσόταν στην εξουσία με το άλλο. Και υπήρχαν επίσης συμπληρωματικά κόμματα, τα οποία ήταν είτε τα αμορτισέρ της εξουσίας ή συμπληρωματικές δυνάμεις. Εδώ η χώρα περηφανεύεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί δεν διαθέτει εναλλακτική. Ενώ αυτό είναι η τραγωδία της. Δεν είναι πλέον εκτιμά της να μην έχει εναλλακτική. Γιατί αν δεν υπάρχει εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία,
από την άλλη πλευρά, από την κεντροαριστερά, θα έρθει μια ωραία πρωί που θα ξυπνήσουμε και θα δούμε κανέναν τύπο σαν αυτόν με το Πριόνι στην Αργεντινή. Ο οποίος είδαμε τι ψήφιζε σήμερα και τι ακριβώς συνέβαινε. Κύριε. Είναι δύσκολο. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Και με αυτό να ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητάνε οι ηγεσίες, που κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να συζητάνε προβλήματα ηγεσίες, αλλά τέλος πάντων, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διεκδικούν την ηγεσία ξεχνάνε ότι μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλό νούμερο 2 και πολύ κακό νούμερο 1. Δηλαδή, μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή για όλους τους ανθρώπους που μιλάνε είναι άξιοι άνθρωποι. Κάπου είναι άξιοι άνθρωποι και στη θέση την παρακάτω είναι άξιοι άνθρωποι. Έχουν φροντίσει και έχουν κάνει πολλά πράγματα. Αλλά το να είσαι αρχηγός θέλει κάτι άλλο. Όπως το να είσαι διευθυντής σύνταξης είναι άλλο από το να είσαι διευθυντής. Από το να είσαι αρχισυντάκτης είναι άλλο από το να είσαι διευθυντής σύνταξης. Θέλει άλλα προσόντα, άλλες ικανότητες, άλλο όραμα. Και νομίζω ότι εδώ πέρα το κυριότερο πρόβλημα που έχουν όλες οι ηγεσίες, όλοι όσοι που διεκδικούν την ηγεσία, δεν έχουν όραμα. Ζητείτε όραμα, λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά και τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της εφημερίδας Αστεία, και τον Θανάση Λάλα. Ευχαριστούμε πολύ. Δημοσιογράφο, συγγραφή, καλλιτέχνη. Καινούργιο βιβλίο, θα το ξαναδείξω. Κυκλοφόρησε. Να με πάρει σε μια παρουσίαση, να πω κάτι, μην τα λέω μόνο. Όποτε θέλεις, πραγματικά ανοιχτός ο δρόμος και μάλιστα μόνη σου. Πάνω στο τραπέζι εννοώ, από κάτω το πλήθος. Εσύ και ο Πλάτωνας. Έτσι ακριβώς, το ίδιο είμαστε. Ευχαριστώ θερμά τους κυρίους που με τίμησαν απόψε με την παρουσία τους. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.